Πληροφορίες για τον βίο και τη δράση του Ιησού αντλούμε μέσα από τα Ευαγγέλια. Ωστόσο, ορισμένοι ιστορικοί θεώρησαν τα Ευαγγέλια ως αναξιόπιστα και αναζήτησαν ιστορικές αναφορές του βίου και της δράσης του Ιησού σε ιστορικούς της εποχής που έζησε ο Ιησούς. Σε αυτό το βίντεο θα παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία για αυτές τις πηγές. Αν λοιπόν θες να μάθεις για την ιστορικότητα του Ιησού από εξωβιβλικές πηγές, τότε μείνε για λίγο ακόμα μαζί μας. Οι ιστορικοί Σουητόνιος, Τάκητος, Πλίνιος και Ιώσιπος είναι τέσσερις από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς της αρχαιότητας, οι οποίοι παραθέσαν πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και την κοινωνία της εποχής τους. Και στους τέσσερις αυτούς σπουδαίους ιστορικούς βρίσκουμε ορισμένες πληροφορίες για τους χριστιανούς και για τον Ιησού. Ο Σουητόνιος, ο οποίος γεννήθηκε στα μέσα του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, ήταν Ρωμαίος ιστορικός και βιογράφος, γνωστός κυρίως για το έργο του Βίη των 12 Καισάρων, που περιγράφει τις ζωές των Ρωμαίων αυτοκρατόρων από τον Ιούλιο Καίσαρα έως τον Δομητιανό. Το έργο του προσφέρει σπουδαίες πληροφορίες για την πολιτική, την κοινωνία και τις προσωπικότητες της ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Στο εν λόγω έργο του, αναφέρεται σε ένα μικρό σημείο στους χριστιανούς κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κλαβδίου, υποστηρίζοντας ότι ο Κλάβδιος απέλασε τους Ιουδαίους από τη Ρώμη λόγω ταραχών που προκλήθηκαν από κάποιον Κρέστους. Η απομάκρυνση των Ιουδαίων από τη Ρώμη αναφέρεται και στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτή η αναφορά θεωρείται έμεση αναφορά στον Ιησού, αν και δεν παρέχει λεπτομέρειες για τη ζωή ή τα διδάγματά του. Όσοι ερευνητές αρνήθηκαν ότι η συγκεκριμένη αναφορά είναι για τον Χριστό, θεώρησαν ότι είναι για κάποιον Κρέστους, καθότι το εν λόγω όνομα ήταν συνηθισμένο τη συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο, αυτοί οι ερευνητές δεν εξηγούν ποιος ήταν αυτός ο Κρέστους, για τον οποίο δεν διαθέτουμε καμία άλλη πληροφορία, και γιατί αυτός ήταν τόσο σημαντικός ώστε να συμπεριληφθεί στα έργα του Σουητονίου, ο οποίος είχε ως στόχο να σκιαγραφίσει τους αυτοκράτορες της εποχής. Με απλά λόγια, αν ο Κρέστους δεν ήταν ο Χριστός, τότε ποιος ήταν? Πάντως το εν λόγω χωρίο θεωρήθηκε ως αυθεντικό και προερχόμενο από τη γραφίδα του Σουητονίου. Ο Τάκητος, σύγχρονος του Σουητονίου, ήταν επίσης ένας από τους σπουδαιότερους Ρωμαίους ιστορικούς. Ήταν γνωστός για τα έργα του «Ιστορίες» και «Χρονικά», που καλύπτουν την ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον θάνατο του Αυγούστου έως τον θάνατο του Νέρονα. Ο Τάκητος ήταν γνωστός για την κριτική του στην αυτοκρατορική εξουσία και την έμφασή του στην ανθρώπινη φύση και τις πολιτικές συνέπειες αυτής. Μάλιστα, θεωρείται από τους πιο αξιόπιστους ιστορικούς της εποχής. Ο Τάκητος, λοιπόν, κάνει ρητή αναφορά στους χριστιανούς, οι οποίοι πήραν το όνομά τους από τον Κρίστους, ο οποίος υπέφερε από τον Πόντιο Πιλάτο κατά την βασιλεία του Τιβερίου. Σε μία παράγραφο μέσα, ο Τάκητος επιβεβαιώνει τις ιστορικές αναφορές της Καινής Διαθήκης ότι ο Ιησούς συνδέεται με τους χριστιανούς, ότι εκτελέστηκε όταν επίτροπος ήταν ο Πιλάτος την εποχή που αυτοκράτορας ήταν ο Τιβέριος. Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι το απόσπασμα είναι αυθεντικό, αλλά ορισμένοι θεωρούν ότι η πηγή του Τακίτου ήταν χριστιανή και όχι ρωμαϊκές πηγές, οπότε θεωρούν ότι υφίσταται ένα πρόβλημα αξιοπιστίας. Βέβαια, οι εν λόγω αρνητές δεν εξηγούν γιατί οι ρωμαϊκές πηγές θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστες από τις χριστιανικές. Επίσης, το γεγονός ότι ο Τάκητος χαρακτηρίζει τον χριστιανισμό ως δυσιδαιμονία και ότι επιδοκιμάζει τα απάνθρωπα μαρτύρια των χριστιανών είναι ένα επιχείρημα υπέρ της γνησιότητας του αποσπάσματος, καθότι δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό το εν λόγω σχόλιο για τους χριστιανούς. Συνεπώς, μία χριστιανική πηγή δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίζει την πίστη της ως δυσιδαιμονική και να χαίρεται για τα μαρτύρια των ομόψυχων της κοινότητάς της. Ο Πλίνιος ο Νεότερος, σύγχρονος των δύο προηγούμενων ιστορικών, ήταν Ρωμαίος συγγραφέας και κυβερνήτης, γνωστός κυρίως για τη συλλογή των επιστολών του, που διασώζουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή και τα πολιτικά γεγονότα της εποχής του. Η επιστολή του προς τον αυτοκράτορα Τραϊανό αναφορικά με τους χριστιανούς είναι και αυτή μία από τις πρώτες εξωβιβλικές αναφορές στον χριστιανισμό. Συγκεκριμένα, ο Πλίνιος αναφέρεται στους χριστιανούς
σε επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα, ερωτώντας αυτόν πώς να αντιμετωπίσει τη χριστιανική πίστη στην επαρχία του. Ο Πλίνιος αναφέρεται στο γεγονός ότι οι χριστιανοί λάτρευαν τον Ιησού ως Θεό, με λόγο και έργα. Πολλοί απέρριψαν το εν λόγω απόσπασμα επειδή γράφτηκε στις αρχές του 2ου αιώνα, μακριά από την εποχή του Ιησού, εννοώντας ότι ο Πλίνιος έζησε λίγο μακριά από την εποχή των γεγονότων που αφορούσαν τη δράση του Ιησού. Επίσης, όσοι αρνήθηκαν τη γνησιότητα αυτού του χωρίου δεν θεώρησαν σημαντικό ότι ο Αυτοκράτορας Τραϊανός έπρεπε να γνωρίζει για μία μικρή τότε κοινότητα όπως ήταν οι χριστιανοί. Ωστόσο, δεν βλέπουμε το λόγο για τον οποίο δεν έπρεπε να γνωρίζει ένας αυτοκράτορας τι συμβαίνει στον τόπο του. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο κάθε περιοχή είχε επιτρόπους διορισμένους από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόμη, οι ίδιοι οι αρνητές θεωρούν ότι το εν λόγω σημείο είναι έμεση αναφορά για τον Χριστό και όχι άμεση, καθότι το κέντρο αναφοράς αυτής είναι οι χριστιανοί. Ο σπουδαίος Εβραίος ιστορικός Ιώσυπος ήταν γνωστός κυρίως για τα έργα του Ιουδαϊκός Πόλεμος και Ιουδαϊκή Αρχαιολογία. Πολλοί ερμηνευτές τον χαρακτηρίζουν ως τον πατέρα της Ιουδαϊκής Ιστορίας. Οι αναφορές του στον Ιησού στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία είναι από τις πλέον συζητημένες αναφορές στην αρχαιότητα. Η πρώτη αναφέρει τον Ιησού ως αδελφό του Ιακώβου και θεωρείται ως γνήσια και αδιαμφισβήτητη, καθώς παραδίδεται αυτούσια και από άλλους αρχαίους ιστορικούς. Η δεύτερη είναι η εξής. Εκείνο τον καιρό υπήρχε ένας σοφός άνθρωπος, ονομαζόμενος Ιησούς. Η διαγωγή του ήταν καλή και ήταν γνωστός ως ευσεβής. Πολλοί εκ των Ιουδαίων και εκ των άλλων εθνών έγιναν μαθητές του. Ο Πιλάτος τον καταδίκασε σε σταυρικό θάνατο, αλλά όσοι είχαν γίνει μαθητές του δεν εγκατέλειψαν τη διδασκαλία του. Ανέφεραν ότι αυτός εμφανίστηκε σε αυτούς 3 μέρες μετά τη σταύρωσή του και ότι ήταν ζωντανός. Σύμφωνα με αυτά, πιθανόν αυτός να ήταν ο Μεσσίας, του οποίου τα θαύματα οι προφήτες είχαν εξιστορήσει. Σχετικά με την τελευταία αναφορά υπάρχουν 3 κατηγορίες ερμηνευτών. Η πρώτη αποδέχεται πλήρως το συγκεκριμένο απόσπασμα. Η δεύτερη δέχεται την επικρατέστερη άποψη, δηλαδή έναν πυρήνα αλήθειας, που στο κέντρο βρίσκεται ο Ιησούς. Η τρίτη, βασιζόμενη στο γλωσσικό ύφος, στις λέξεις που υπάρχουν στο κείμενο και σε μία ανάλυση όλου του βιβλίου, θεωρεί ότι όλο το απόσπασμα είναι μεταγενέστερη προσθήκη. Ο αρχαίος θεολόγος και ιστορικός Οριγένης έγραψε μεταγενέστερα ότι ο Ιώσυπος δεν θεωρούσε ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, οπότε είναι απίθανο κατά τους μεταγενέστερους ερμηνευτές να έγραψε κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την εν λόγω πληροφορία. Ακόμη ο Θαλός, ένας αρχαίος ιστορικός, που ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι έγραψε στο πρώτο μισό του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, αναφέρεται από τον Ιούλιο Αφρικανό, χριστιανό ιστορικό που έγραψε γύρω στο 220 μετά Χριστόν. Ο Ιούλιος αναφέρεται στην αφήγηση του Θαλού σε ένα σκοτάδι που έπεσε πάνω από τη γη κατά τη διάρκεια της σταύρωσης του Ιησού. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα πρωτότυπα έργα του Θαλού έχουν χαθεί και γνωρίζουμε αυτήν την αναφορά μόνο μέσω του Ιουλίου, το πλαίσιο και η αξιοπιστία αυτής της αφήγησης αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Επίσης, διαθέτουμε 2 μεταγενέστερες αναφορές. Η πρώτη είναι από τον Λουκιανό, τον Σοφιστή, τον 2ο αιώνα, ο οποίος αναφέρει τον Ιησού ως σταυρωμένο διδάσκαλο. Η δεύτερη είναι από τον Αλεξανδρινό φιλόσοφο Κέλσο, ο οποίος επιχειρεί να αντικρούσει τα επιχειρήματα για τη θεϊκή καταγωγή του Ιησού. Τέλος, μια επιστολή που έγραψε ο Σεραπείων, ένας Σύριος φιλόσοφος, προς τον γιο του, η οποία χρονολογείται κάπου μετά το 73 μετά Χριστόν, κάνει αναφορά στους Εβραίους που εκτέλεσαν τον σοφό βασιλιά τους. Αυτή η φράση έχει ερμηνευτεί από κάποιους ως πιθανή αναφορά στον Ιησού, αν και η επιστολή δεν αναφέρει τον Ιησού ονομαστικά και είναι κάπως διφορούμενη. Βεβαίως, εάν αυτός ο σοφός βασιλιάς δεν ήταν ο Ιησούς, τότε ποιος ήταν? Όλες οι παραπάνω εξωβιβλικές αναφορές είναι οι πιο κοντινές στην περίοδο δράσης του Ιησού,
Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της γνησιότητας και υπέρ της πλαστότητας αυτών. Άλλα επιχειρήματα είναι ισχυρότερα άλλα, όχι τόσο. Ωστόσο, οι αναφορές αυτές υπάρχουν και αυτό είναι γεγονός. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι με την καταστροφή του ναού του Σολομώντα το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκε και ένα μεγάλο μέρος ενός πολιτισμού με τα πολιτιστικά στοιχεία αυτού, όπως σημαντική πάπυρη. Εάν σου άρεσε το βίντεο, στήριξε το κανάλι με μία δωρεάν εγγραφή και ένα like. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά!